τα εγγένεια της πρώτης και πρότυπης μονάδας κατασκευής μηχανών ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Δημήτρης Λοτσάρης με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Γιαννίση. Το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ξεκινά έπειτα από πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, πιλωτικά στους Δήμους Άνδρου, Ιωαννίνων, Καλλιθέας, Ναυπλίου και Νέας Σμύρνης. Από σήμερα, οι πολίτες της Άνδρου, οι οποίοι επιλέγουν να ανακυκλώνουν στα σπιτάκια της ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του νησιού, κερδίζουν 3 λεπτά για κάθε συσκευασία από χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο και πλαστικό. Έτσι θα λαμβάνουν σε μορφή κουπονιού 1 ευρώ, για κάθε 33 συσκευασίες, ποσό που στη συνέχεια θα εξαργυρώνουν σε συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν στα εγγένεια της Μονάδας Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι οι ΟΤΑ αποδεσμεύονται από την ασφικτική εποπτεία του κράτους και μπορούν και στην αποκομιδή των απορριμμάτων να κάνουν ό,τι είναι σωστό και οικονομικό για τους δημότες τους, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία, με τεχνολογία εχμής και όραμα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Γιατί η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Ας αφήσουμε στις επόμενες γενιές τον πλανήτη μας σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον παραλάβαμε.